Συναδέλφισες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε το σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων και άλλων μαζικών φορέων. Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους και ανέργους που βρίσκονται και σήμερα στον δρόμο του αγώνα για να υπερασπιστούμε την υγεία και τα δικαιώματά μας. Εκ μέρους του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, θέλουμε να στείλουμε μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στο λαό της Καρδίτσας, που σχεδόν ένα μήνα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες βρίσκεται να παλεύει με τις ζημιές σε σπίτια, στα καταστήματα, στα χωράφια και το ζωικό κεφάλαιο. Ένα μήνα μετά και το οδικό δίκτυο σε πολλές περιοχές παραμένει απροσπέλαστο, ενώ ολόκληροι οικισμοί δεν έχουν καν παροχή πόσιμου νερού. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα συνδικάτα και τους φορείς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγροτικούς συλλόγους που βρέθηκαν δίπλα στους κατοίκους του νομού από την πρώτη στιγμή, συγκρότησαν επιτροπές αγώνα και διεκδίκησης για την άμεση και στο 100% αποκατάσταση των ζημιών και του εισοδήματός τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους γιατί τα αιτήματά τους είναι δίκαια και γιατί πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν η μη ύπαρξη αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί εν έτη 2020 υπάρχουν όλες οι δυνατότητες με τις κατάλληλες υποδομές να αποφευχθούν τέτοιες καταστροφές για να μην θρηνήσουμε κι άλλα θύματα με την πρώτη βροχή. Απαιτούμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει τις ευθύνες της και να ικανοποιήσει τα αιτήματα του λαού της Καρδίτσας αλλά και των υπόλοιπων περιοχών της χώρας που πλήγηκαν από τις πλημμύρες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μοιράζει απλόχερα εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους για τα σπασμένα της κρίσης και να δίνει ψίχουλα στο λαό ίσα-ίσα για να επιβιώνει. Συνάδελφοι, μοναδικό εμπόδιο στις διεκδικήσεις μας για μια καλύτερη ζωή για μας και τις οικογένειές μας είναι τα κέρδη των ομίλων και των μεγαλοεργοδοτών. Έτσι και στον κλάδο των κατασκευών, το κράτος έχει αναλάβει με πιο ενεργή συμμετοχή να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες της νέας κρίσης στις κατασκευαστικές εταιρείες και για πρώτο δώρο μοίρασε 30 εκατομμύρια για τη χασούρα που είχαν από τα διόδια στο διάστημα της απαγόρευσης των μετακινήσεων. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο. Έχουμε ήδη πληρώσει πολλά οικοδόμη με την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τους όρους της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Με τη λογική του ρίχτε τώρα τα μεροκάματα και κολλήστε λιγότερα ένσημα για να ανασάνει η εταιρεία ή ο μεγαλοεργολάβος. Δεν πρόκειται να πληρώσουμε ξανά. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στα παχιά λόγια της κυβέρνησης για δίθεν ανάκαμψη της οικονομίας το 2021 και καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας και ζωής στο μέλλον μας. Η νέα κρίση μπορεί να μην έχει το βάθος και την έκταση των προηγούμενων ετών, μιλώντας για τον κλάδο μας, λόγω της συρρήκνωσης. Θα ενταθεί όμως η εκμετάλλευση, η εντατικοποίηση της εργασίας, θα αξιοποιηθούν όλα τα αντεργατικά νομοθετήματα των προηγούμενων χρόνων, αλλά και τα πιο πρόσφατα. Η ανάπτυξη που υπόσχεται η σημερινή κυβέρνηση είναι ακριβώς η ίδια που υποσχόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρατικές επιδοτήσεις στους κατασκευαστικούς ομίλους, πακτολός χρημάτων από την τσέπη του λαού και μεροκάματα στον πάτο και ωράρια λάστιχο για τους οικοδόμους. Το ζήσαμε το προηγούμενο δίχρονο με τη σχετική ανάκαμψη που υπήρξε στον κλάδο. Παλεύουμε λοιπόν για να κατανοηθεί ποιος κερδίζει και ποιος χάνει τόσο στη φάση της κατασκευής των έργων όσο και στη λειτουργία τους. Στόχος μας είναι, με σχεδιασμένη παρέμβαση στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, να φτάσουμε σε περισσότερους συναδέλφους, να ανέβει η διεκδίκηση, η ενεργή συμμετοχή στη ζωή και τη δράση του συνδικάτου, να οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η αντεπίθεση των εργαζομένων, όχι μόνο για να υπερασπιστούμε δικαιώματα και κατακτήσεις, αλλά και να πετύχουμε νέα να περάσουμε στην αντεπίθεση για σύγχρονους όρους και συνθήκες δουλειάς με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Το τελευταίο διάστημα διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο πάλης και τιμάτων που ακουμπάει πάνω στην εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς. Η ανασφάλιστη εργασία κυκλοπή ενσύμων οργιάζει. Τα σαββατοκύριακα εργασία έχει σχεδόν καθιερωθεί. Τα μεροκάματα παραμένουν καθυλωμένα στον πάτο, ενώ τα ωράρια έχουν ξεχυλώσει για να βγουν πιο γρήγορα τα έργα και φυσικά περισσότερα κέρδη για την εργοδοσία. Και όταν αυτά τα έργα τελειώσουν, συνήθως βρίσκεσαι ξανά για ένα διάστημα στις ουρές του ΑΕΔ και αν δικαιούσε αυτό το πενιχρό επίδομα, αφού οι προϋποθέσεις είναι σχεδόν απαγορευτικές για τους οικοδόμους.
Με επίκεντρο τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν στάσεις εργασίας και γενικές συνελεύσεις σε πολλά εργοτάξια της Αττικής. Στις σκέψεις στα παραρτήματα, εξορμήθηκε σε μικρά για πια και απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες το προηγούμενο διάστημα. Δώσαμε μια πρώτη απάντηση πως δεν συμβιβαζόμαστε με τη χαμοζωή που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Σπάσαμε σε ένα βαθμό την αδιαλαξία των εργοδοτών και της κυβέρνησης που αρνούνταν ως τότε ακόμα και να μας συναντήσουν. Τώρα όμως πρέπει να γίνει το βήμα παραπάνω, να δυναμώσει η πίεση για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα, με κατώτερο μεροκάματα το 45 ευρώ για ανειδίκευτους χωρίς τριετίες, να σταματήσει το ξεχαρβάλωμα των ωραρίων, η δουλειά τα Σαββατοκύριακα και καμία υποχώρηση από το πενθήμερο 7ωρο, να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση πληρωμών που έχει γίνει πλέον με μόνιμο φαινόμενο στον κλάδο. Να μπει τέλος στο κλέψιμο και το παζάρι των ενσύμων και να ισχύει το κάθε μέρα εργασίας να είναι και μέρα ασφάλισης. Να τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που δεκάδες είναι οι τσακισμένοι και οι νεκροί εργάτες στο χώρο μας. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ με μόνη προϋπόθεση τα 50 ένσημα και αλλαγή των προϋποθέσεων για το εποχικό βοήθημα των οικοδόμων, ώστε να το παίρνουν ακόμη περισσότεροι συνάδελφοι. Μόνο με τον οργανωμένο αγώνα, με ένα ισχυρό και μαζικό συνδικάτο, μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας σύγχρονες ανάγκες για μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία. Το δικό μας συμφέρον είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους εργαζόμενους που πλήττονται από αυτή την πολιτική, με τους μικρούς επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους αγωνιστές υγειονομικούς για την ουσιαστική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς για να πάρθουν μέτρα για την προστασία της υγείας τους μέσα στα σχολιά, αλλά και την ουσιαστική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχουμε επίσης τις δυνάμεις μας, τους εργαζόμενους και είμαστε σίγουροι πως θα μετρήσουμε νίκες στο επόμενο διάστημα. Και κλείνοντας, συνάδελφοι, δεν θα μπορούσα κι εγώ να μην κάνω μια αναφορά μικρή στο αποτέλεσμα της δίκης Χρυσής Αυγής, καθώς στον κλάδο μας το μεγαλύτερο κομμάτι των συναδέλφων είναι μετανάστες. Οι οικοδόμοι, Έλληνες και μετανάστες εργάτες, μπορούμε να είμαστε περήφανοι γιατί συμβάλαμε με τη στάση μας στα εργοτάξια και τα γιαπιά να μην χυθεί το φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο, γιατί αποδείξαμε πως στον κλάδο μας φασιστικές πρακτικές δεν έχουν χώρο. Είμαστε αυτοί που καθημερινά δουλεύουμε πλάι-πλάι με συναδέλφους από δεκάδες χώρες. Νιώθουμε στο πετσί μας την εκμετάλλευση από τους κατασκευαστικούς ομίλους, τους εργοδότες, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι ξένοι. Συνεχίζουμε λοιπόν πιο αποφασιστικά, πιο μαχητικά, οργανωμένοι, με αλληλεγγύη και συλλογική δράση για να τσακίσουμε κάθε τέτοιο μόρφωμα μέχρι την τελική νίκη, μέχρι να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Καλή δύναμη.